Για ένα πολύ σοβαρό γεγονός που συνιστά παραπλάνηση του καταναλωτή, έκανε λόγο ο βουλευτής Ξάνθης της Νέας Αριστεράς Χουσέιν Ζεϊμπέκ, ο οποίος τόνισε ότι υπάρχουν αυξημένες εισαγωγές κρασιών από τρίτες χώρες, με πολλούς από αυτούς τους ίνους, ωστόσο, να διατίθενται στην ελληνική αγορά ως ελληνικοί. Για το θέμα μίλησε στο ένα Channel ο Διευθυντής Κτηνιατρικής και Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Σωτήρης Παπαδόπουλος. Κοιτάξτε να δείτε, όσο αφορά τον τρόπο που διαχειριζόμαστε εμείς τα εινοποιεία, τώρα δεν ξέρουμε αν. Δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτούς που φέρνουν και πουλάνε χύμα κρασί και δεν υπόκεινται στο δικό μας έλεγχο, αλλά τουλάχιστον τα εινοποιεία που ελέγχουμε σε όλη την περιφέρεια, εμείς η διαδικασία μας είναι καθορισμένη και γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είτε έχουμε κρασιά πολλά είτε δεν έχουμε. Δηλαδή υπάρχει ένα βιβλίο εισερχομένων-εξερχομένων, οι οποίοι βλέπουμε πόσα σταφύλια μπήκαν στο εινοποιείο, πόσα βγήκανε κρασί, πόσα εινοποιήθηκαν από αυτά, τι ποσοστό πήραμε. Έχουμε διάφορες κλίμακες οι οποίες λέμε δεν μπορούμε να πάρεις από 100 κιλά σταφύλια πάνω από 75 κιλά κρασί για την κατηγορία, ας πούμε, προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, ότι δεν μπορείς, εφόσον παράγω εγώ εινοποιήσιμα σταφύλια, έχω άδεια για να παράγω εινοποιήσιμα σταφύλια, άρα ο εινοποιός αγοράζει μόνο από παραγωγούς που έχουν δικαίωμα να παράγουν σταφύλια. Δεν μπορούμε πάνω από 1.200 κιλά αναστρέμα να παράγουμε σταφύλια. Δηλαδή υπάρχουν περιορισμοί οι οποίοι περιορίζουν πάρα πολύ αυτό το φαινόμενο. Μπορεί και να υπάρχει σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά είναι τόσο μεγάλος ο έλεγχος που γίνεται από εμάς. Από το τελωνείο. Το τελωνείο σε πάρα πολλούς δημιουργεί, σε μεγάλους κυρίως εινοποιούς, φορολογική αποθήκη, όπου ελέγχονται κάθε μήνα η αποθήκη τους από το τελωνείο. Από τον ΕΦΕΤ ελέγχονται, από εμάς ελέγχονται και όσοι κόβουν εινοστάφυλλα, κόβουν και συνοδευτικά έγγραφα τα οποία ελέγχουμε εμείς. Επομένως βλέπετε ότι είναι πολύ ο αυστηρός έλεγχος από πολλές υπηρεσίες και από φυσικά από τις διευθύνσεις ανάπτυξης που ελέγχουν την εμπορία των ίνων. Άρα είναι δύσκολο. Είναι πάντως, μπορεί να μην είναι αδύνατο, αλλά τουλάχιστον είναι δύσκολο και δεν έχει υποπέσει ποτέ στην αντίληψή μου στα τόσα χρόνια που είμαι και στις διευθύνσεις γεωργίας, να έχει υποπέσει κάτι στην αντίληψή μου σε κάποιον έλεγχο που να κάναμε και να μην υπήρχε ένα ισοζύγιο των σταφυλιών. Τώρα ίσως να αναφέρονται κάπου σε κάποιες άλλες περιοχές ή όχι τουλάχιστον στα επίσημα εινοποιεία, στα εγκεκριμένα εινοποιεία, στα διοδοτημένα κτλ.